Όταν λέμε προσαρμογή και μετάβαση, μιλάμε για μια συνθήκη στη ζωή που ξεκινάει από τη γέννηση και τελειώνει στο τέλος. Οι γονείς τείνουμε να παρακολουθούμε την διαδικασία της ομαλής προσαρμογής, γιατί βιώνουμε πάρα πολύ έντονο στρες και άγχος σε αυτή τη μετάβαση των παιδιών. Η δική μας η προετοιμασία αφορά τον τρόπο που τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Όταν ο γονιός φοβάται, το παιδί τρέμει. Πάμε να βάλουμε, να μπούμε με το δεξί μάλλον στη νέα σχολική χρονιά, Άρια μου, και να μιλήσουμε για την προσαρμογή στο σχολείο. Και υπάρχει λόγος πραγματικά να κάνουμε τέτοια κουβέντα? Ναι, υπάρχει λόγος, αλλά καμιά φορά αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να μιλάμε για την σχολική προσαρμογή των γονιών και όχι των παιδιών, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω ότι εκεί θα σταθούμε και σήμερα. Μάλιστα, άρα να κατευθύνω την κουβέντα προς τα εκεί. Ναι, νομίζω. Η προσαρμογή τελικά ποιον αφορά, στο παιδί μας που ξεκινάει το σχολείο ή σε εμάς που το παιδί μας ξεκινάει το σχολείο? Ναι, λοιπόν, αρχικά προσαρμογή είναι το αποτέλεσμα μιας ομαλής μετάβασης. Έτσι, η προσαρμογή είναι αυτό. Είναι το αποτέλεσμα μιας ομαλής μετάβασης που θα κάνει το παιδί με το που θα μπει στο σχολείο το πρώτο διάστημα. Αυτό αφορά κυρίως το παιδί. Η μετάβαση αφορά το παιδί. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο στο ποιες συνθήκες είναι αυτές που θα ευνοήσουν, ώστε το παιδί να έχει μια καλή προσαρμογή τελικά. Πάμε να τις δούμε. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Λοιπόν, αρχικά αυτό που πρέπει να σκεφτούμε σαν γονείς, γιατί στους γονείς θα αναφερθούμε, είναι πως όταν τα παιδιά μας ξεκινάνε τη σχολική τους χρονιά, το παιδικό, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, σημαίνει ότι τα παιδιά μας έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν. Μεγαλώνω σημαίνει ότι αρχίζω και αποσυνδέομαι σταδιακά, σιγά σιγά, από την οικογενειακή φωλιά. Την οικογένειά μας, έτσι, από τη μαμά κυρίως. Οπότε οι γονείς θα πρέπει πρωτίστως να είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Να έχουν δηλαδή στο νου τους ότι το παιδί μου σταδιακά μεγαλώνει, οπότε πρέπει να βοηθήσω σε αυτό και όχι να παρακολύω τη διαδικασία. Οι γονείς τείνουμε να παρακολουθούμε την διαδικασία της ομαλής προσαρμογής, γιατί βιώνουμε πάρα πολύ έντονο στρες και άγχος σε αυτή τη μετάβαση των παιδιών. Συνειδητά το κάνουμε ή μας βγαίνει για τους δικούς μας λόγους? Ναι. Πολλές φορές ο απόϊχος των δικών μας εμπειριών, δηλαδή αυτό που εμείς βιώσαμε σαν στις δικές μας προκλήσεις της ζωής, να έρχεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε πάντα και να θολώνει λίγο αυτό που συμβαίνει μπροστά μας. Οπότε στη μετάβαση του παιδιού να ανακαλώ συνειδητά ή μη πολλές φορές τις δυσκολίες της δικής μου μετάβασης, τις δυσκολίες της δικής μου προσαρμογής σε μια αλλαγή συνθήκων. Yeah. Οι μεταβάσεις λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα βιώνουμε σαν άνθρωποι από τη μέρα που θα γεννηθούμε. Yeah. Γι' αυτό έχει και σημασία να σταθούμε. Γιατί αφενός θέτει τα θεμέλια για το πώς τα παιδιά μας θα μάθουν να διαχειρίζονται τις προκλήσεις, τις αλλαγές, τις μεταβάσεις, και αφενός για να αποκτήσουν μια θετική εικόνα για τον κόσμο του σχολείου. Εμείς από το σπίτι, πριν ξεκινήσει το παιδί μας την ακαδημαϊκή του καριέρα, π.χ. στον παιδικό σταθμό, χρειάζεται να κάνουμε κάτι? Είναι μια διαδικασία, είναι αυτές οι δεξιότητες που λες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να προσαρμοστεί σε αυτή τη μετάβαση, κάτι που του το έχουμε διδάξει από την πρώτη μέρα που έχει έρθει στη ζωή? Ακριβώς. Είναι σημαντικό επίσης να διαχωρίσουμε εμείς οι γονείς το ρόλο του πρώτου παιδαγωγού από το σχολείο. Ο ρόλος του πρώτου παιδαγωγού από το σχολείο. Ο πρώτος παιδαγωγός είναι ο γονέας. Ναι. Έτσι. Σωστά. Οπότε, αυτό που αφορά τον πρώτο παιδαγωγό είναι συμπεριφορική στόχη. Δηλαδή, αυτονομία, ανεξαρτησία, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, το πώς θα βιώσει το παιδί το άγχος του αποχωρισμού μέχρι τα 2-3. Έτσι, όλα αυτά είναι πράγματα που αφορούν τους γονείς, τους πρώτους παιδαγωγούς, και κάνουμε μία προετοιμασία στα παιδιά μας εντάσσοντάς τα μέσα σε ένα πλαίσιο καθημερινότητας, μέσα σε αυτό που ζούμε μαζί τους. Δηλαδή η δική μας η προετοιμασία αφορά τον τρόπο που τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Από το ότι έχουν μάθει π.χ. να τρώνε μόνα τους, δίνω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι. Από το ότι φοράνε πάνω ή δεν φοράνε και πηγαίνουν στην τουαλέτα επίσης, συντείνονται μόνα τους, βγάζουν παπούτσια. Οργανωτικές δεξιότητες, τα πράγματά μας μπαίνουν εκεί, τα παπούτσια μας μπαίνουν εκεί, την τσάντα μας την κρεμάνε εκεί αργότερα στο σχολείο. Αλλά όταν το παιδί έχει διδαχτεί, έχει μάθει
οργανωτικές δεξιότητες μέσα από το ίδιο το σπίτι. Έχει μάθει την αυτονομία, την ανεξαρτησία σε κάποια πράγματα. Πράγματα δηλαδή που τα παιδιά αναπτυξιακά έχουν κατακτήσει. Mm. Αυτά είναι τα εφόδια που θα έχει το παιδί για να μπει σε ένα άλλο περιβάλλον αργότερα. Γιατί τείνουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, να ασχολούνται με στόχους συμπεριφορικούς, δηλαδή να βοηθήσουν τα παιδιά να αυτονομηθούν, να ανεξαρτοποιηθούν, να έχουν κάποιες, να λειτουργούν με κανόνες. Ναι. Πράγματα τα οποία απασχολούν, θα έπρεπε να απασχολούν τους γονείς. Και οι γονείς τείνουν να ασχολούνται πάρα πολύ με το κομμάτι το γνωσιακό, το οποίο είναι δουλειά των εκπαιδευτικών. Μας ακούει τώρα ένας γονιός, νέος γονιός, που έχει μωρό. Και σου λέει, ωραία, εγώ είμαι διατεθειμένος και διατεθειμένη να χτίσω και να βοηθήσω το παιδί να αποκτήσει όλες αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες. Είναι πράγματα που τα κουβαλάμε από τη φύση μας και θα έρθουν ενστικτοδός να λειτουργήσουν μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να απευθυνθώ κάπου, να διαβάσω ένα βιβλίο. Να ακολουθήσω την ανάπτυξη του παιδιού. Mm. Δηλαδή να μην παρεμβαίνω σε αυτήν. Όταν τα παιδιά μπορούν να κάνουν κάτι, ας τους επιτρέψουμε να κάνουν κάτι, να ακολουθήσω την ανάπτυξη του παιδιού. Και να μην μπαίνω μπροστά σε αυτήν, γιατί εγώ θα το κάνω καλύτερα, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα, γιατί εσύ δεν μπορείς, γιατί άστο καλύτερα. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, να έχουμε μια ανατροφή που να μην είναι κοντόφθαλμη. Να κοιτάμε μακριά. Να μεγαλώνω το παιδί μου, αλλά το βλέμμα μου να είναι μακριά. Αυτό που κάνω σήμερα, πώς θα επηρεάσει το παιδί μου αύριο. Όχι αυτό που κάνω σήμερα, πώς θα ξεμπερδέψω με αυτό που συμβαίνει τώρα. Έτσι. Όταν η ανατροφή μου, όταν η ανατροφή που δίνω στο παιδί μου, η διαπαιδαγώγηση, είναι με το βλέμμα του γονέα μακριά, είναι ο μόνος δρόμος να λειτουργήσω σωστά. Να, δηλαδή, ναι. Ξέρω ότι αυτό που κάνω τώρα, παρόλο που μπορεί να μην είναι ευχάριστο προς στιγμήν, έχει να του δώσει. Η σκέψη μου πρέπει να είναι πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου να μπορεί να ανταπεξέλθει αύριο μεθαύριο. Στο σχολείο, στην επαγγελματική του ζωή, στη ζωή του αργότερα. Αυτό που κάνω, αν δηλαδή ας πούμε, το παιδί μου κλαίει και δεν θέλει να πάει στο σχολείο και εγώ του πω εντάξει, έλα να κάτσουμε στο σπίτι σήμερα. Πώς το βοηθάω μακροπρόθεσμα που λέγαμε πριν. Τι του δίνω να καταλάβει εκείνη τη στιγμή. Ότι αν όμως το αφήσω, ενώ αναγνωρίζω τη δυσκολία του, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Mm. Πραγματικά δεν σου αρέσει αυτό. Είναι δύσκολο. Προτιμάς να είσαι στο σπίτι από ότι στο σχολείο που σε τρομάζει. Ναι, να πει το παιδί. Mm. Να ακούμε το παιδί μας. Όμως να επαναφέρουμε και τη θέση μας αγωνής, όμως να εξηγούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που ήρθε η ώρα να πας στο σχολείο θα συνεχίσεις να πηγαίνεις. Δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο σχολείο σε περιπτώσεις που είμαστε άρρωστοι ή έχει συμβεί κάτι, αλλά και ότι αυτό είναι δεδομένο. Όταν ο γονιός φοβάται, το παιδί τρέμει. Γιατί φοβάται εκείνος από τον οποίο εγώ αντλώ ασφάλεια, σιγουριά, και όταν εκείνος φοβάται, εμένα δεν μου απομένει τίποτα άλλο πέρα από το να νομίζω ότι δεν μπορώ να κρατηθώ από κάπου. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να εξετάσουμε λίγο τους δικούς μας φόβους. Έλα να το δούμε λίγο αυτό παραπάνω. Να το δούμε. Πώς το πλαισιώνουμε. Έρχομαι εγώ και σου λέω, Άρια, φοβάμαι. Φοβάμαι να αφήσω το παιδί μου να πάει στο σχολείο. Τρέμω για όλα αυτά που θα... Δεν είναι έτοιμο, είναι μικρό, το βλέπω, είναι μωρό ακόμα, οτιδήποτε. Πώς θα το πλαισιώσουμε αυτό, πώς θα με βοηθήσει, πώς θα με βοηθήσω. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί δίνοντας μία ή δύο συμβουλές. Έτσι. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει εμβάθυνση σε αυτό που έχει συμβεί στο γονέα, τι είναι αυτό που τον τρομάζει. Κοίταξε, όλοι οι γονείς φοβόμαστε για τα παιδιά μας. Το να φοβάται ο γονέας για το παιδί του είναι ένας φόβος ο οποίος μπορεί να μην παραπέμπει πάντα σε ένα κομμάτι της δικής του ιστορίας. Mm. Είναι ένας φόβος ο οποίος δεν εξαλείφεται και υπάρχει από τη μέρα που θα γεννήσουμε τα παιδιά μας. Είναι ένας φόβος αδιόρατος. Υπάρχει όμως σε κάθε γονέα. Η ανησυχία για το πώς είναι το παιδί του. Η έννοια. Αυτό δεν εξαλείφεται. Όσο και αν οι εκπαιδευτικοί, επειδή μιλάμε για τη μετάβαση, δίνουν αυτές τις οδηγίες πολλές φορές στους γονείς ότι αφήστε το παιδί σας και φύγετε. Γιατί οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ξέρουν πολύ καλά πως μόλις η μαμά απομακρυνθεί, το παιδί έχει σταματήσει να κλαίει. Έτσι. Οι εκπαιδευτικοί το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Και όσο και αν παροτρύνουν τις μητέρες ή τους γονείς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αυτός ο φόβος δεν εξαλείφεται. Mm. Παραμένει και δεν μπορούν να το ακούσουν. Έτσι. Πέρα από αυτό το φόβο που είναι φυσιολογικός, πολλοί οι γονείς τον βιώνουμε, όταν αυτός ο φόβος υποθάλπτει, παρακολύει την εξέλιξη του παιδιού, την πορεία του, εκεί
είναι καλό οι μαμάδες, οι γονείς να το αναγνωρίσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια. Να μην μπαίνει δηλαδή αυτό μπροστά στην ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση. Πώς θα το καταλάβω αν δεν έχω καμία συνειδητότητα των φόβων μου και αυτής μου της συμπεριφοράς? Κοίτα, νομίζω ότι αν αυτό που κάνετε κι εσείς και οι εκπομπές ή το να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα, αυτό γίνεται. Ενεργοποιούνται μέσα στους ανθρώπους πράγματα τα οποία δεν έχουν σκεφτεί, παίρνουν το ερέθισμα και όταν αυτό είναι εκεί, αν το δεις, το διαβάσει, το ακούς, θα ενεργοποιηθεί. Θέλω να κάνεις ένα flashback στο μυαλό σου κάθε φορά που θα έρθουν γονείς, είτε μαζί είτε χωριστά τέλος πάντων, να σου πούνε το παιδί ξεκινάει σχολείο, Άρια, δώσε μου 5 συμβουλές τι να κάνω. Ρωτώ τους γονείς τι είναι αυτό που πραγματικά τους ανησυχεί, τι είναι αυτό που τους τρομάζει. Και ξέρεις, όταν το παιδί φοβάται, γιατί αυτό πιάνουν οι γονείς. Όταν οι γονείς φοβούνται και φοβάται το παιδί, όταν το παιδί μάλλον φοβάται, ο γονέας πιάνει το φόβο του παιδιού και φοβάται ακόμα περισσότερο. Να. Ισχύει ο φόβος του, υπάρχει, βλέπουν το παιδί τρομαγμένο και ο δικός της φόβος ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Οπότε έτσι μπαίνουμε σε αυτό το φαύλο κύκλο του φόβου. Είναι μεταδοτικός. Το παιδί φοβάται γιατί είναι ένα άγνωστο περιβάλλον, γιατί είναι μια καινούργια συνθήκη, έχει αγωνία για αυτό που θα συναντήσει. Το άγχος του αποχωρισμού. Διαπιστώνει ο γονιός ότι έχει μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Το διαπιστώνεις κι εσύ. Πώς θα τον καθοδηγήσεις ή πώς θα καθοδηγήσουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία? Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει ο γονέας τι είναι αυτό που τον ανησυχεί, τι είναι αυτό που τον τρομάζει. Και να συνειδητοποιήσει πως η δική του άφοβη στάση θα είναι εκείνη που θα είναι βοηθητική για την ομαλή μετάβαση ενός παιδιού. Ο τρόπος δηλαδή που θα κοιτάξει. Τα παιδιά ακολουθούν το βλέμμα της μαμάς και του μπαμπά. Κοιτάει το βλέμμα με ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό. Θα αισθανθούν. Θα σκιστάρουν για τους γονείς. Ναι. Κοιτάζουν οι γονείς με φόβο, με φόβο θα κοιτάξουν τα παιδιά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι γονείς ότι αυτό είναι κάτι δικό τους και να αποφύγουν όσο γίνεται σταδιακά αυτή τη διαδικασία της προβολής. Και με εσωτερική συζήτηση. Ακριβώς. Αν αισθάνομαι ότι δεν έχω καταφέρει να απεμπλακώ από αυτό το φαύλο κύκλο του φόβου ή δεν έχω ξεπεράσει το άγχος του αποχωρισμού, ας το κάνει κάποιος ο οποίος είναι λίγο πιο νυφάλιος. Ας το κάνει ο μπαμπάς. Που συνήθως θα καταφέρουν καλύτερα σε αυτά τα θέματα. Ναι. Ας πάει το παιδί ο μπαμπάς στο σχολείο. Ναι, εν ολίγης. Ναι, ή κάποιος ενήλικας που αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά ότι το παιδί όταν θα πάει στο σχολείο, μετά που θα απομακρυνθεί, θα συνεχίσει να βρει τα πατήματά του και το χρόνο του και πως αυτό είναι ένα βήμα και ένα στάδιο που το παιδί δεν είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να περάσει. Επιστρέφει το παιδί από το σχολείο την πρώτη μέρα. Μας βλέπει. Βάζει τα κλάματα. Χάλια ήτανε, η χειρότερη μέρα της ζωής μου και πάει λέγοντας. Και αν είναι, και μπορεί και να τα πει, γιατί μπορεί να είναι και πιο μικρουλάκι και να έχει πάει σχολείο. Ναι, σωστά. Υπάρχουν μη λεκτικές ενδείξεις και λεκτικές ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί. Στις μη λεκτικές ενδείξεις θα δούμε ένα παιδί που μπορεί να είναι θλιμμένο, να κατσουφιάζει, να είναι ασυνήθιστα σιωπηλό, να μην έχει όρεξη. Να κάνει παλινδρόμηση, να επιστρέψει σε ένα αναπτυξιακό στάδιο από το οποίο είχε φύγει, έτσι. Οπότε εκεί. Να κοιμόταν το βράδυ, να ξυπνάει το βράδυ, να έρχεται μαζί μας, το οτιδήποτε. Ναι, ναι. Κάτι που έχει κατακτήσει το χάνει. Ακριβώς. Εκεί παρατηρώ τις μη λεκτικές ενδείξεις. Οπότε πλησιάζω το παιδί ακούγοντας, χωρίς να ακούω, αυτό που βλέπω. Όταν το παιδί μας πει ξεκάθαρα, ότι όπως το είπες πριν, ότι ήταν η χειρότερη μέρα στο σχολείο. Ακριβώς. Κάνουμε ενεργητική ακρόαση, αυτή την υπέροχη δεξιότητα επικοινωνίας. Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα του παιδιού. Προσπαθώ μέσα αυτή τη διαδικασία να μην κρίνω. Να μην πω τα δικά μου εκείνη την ώρα, να αφήσω το παιδί να μιλήσει, να του δώσω το χώρο και μετά να τοποθετηθώ. Δεν σου άρεσε καθόλου. Ήταν πραγματικά η χειρότερη μέρα στη ζωή σου. Ναι, γιατί? Και να αρχίσει το παιδί να μιλάει και να εκφράσει αυτά που αισθάνεται. Και είναι καλό να αποφύγουμε τις πάρα πολλές ερωτήσεις. Τα παιδιά όταν γυρίζουν από το σχολείο, γυρίζουν από το σχολείο. Πάει, πέρασε. Τα παιδιά ζουν το τώρα πιο πολύ από κάθε άλλη συνθήκη στη ζωή. Οπότε όταν τα παιδιά γυρίσουν και εμείς αρχίσουμε ένα καταιγισμό ερωτήσεων, θα πούν ένα καλά σκέτο. Θα ρωτάμε και δεν θα παίρνουμε απαντήσεις. Μπορούμε όμως να ρωτήσουμε τα παιδιά μας, έγινε κάτι που σου άρεσε πάρα πολύ? Ή έγινε κάτι που δεν σου άρεσε καθόλου? Όχι. Ωραία, εντάξει. Προφανώς δεν υπάρχει καμία διάθεση για συζήτηση. Και το αφήνουμε. Ναι. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αν όμως σκεφτείς ότι θέλεις να μου πεις κάτι που έγινε στο σχολείο ευχάριστο ή δυσάρεστο, θα είμαι εδώ με πολύ χαρά να σε ακούσω. Και πάρ' το χρόνο σου. Και όταν θέλεις να μου μιλήσεις, έλα μίλα μου. Το κλάμα στην πόρτα του σπιτιού. Είναι η ώρα να φύγει το παιδί και γίνεται το σώσε.
Χτυπιέται κάτω. Μπορεί να κάνει μετό. Μπορεί να κατουρηθεί επάνω του, έτσι αν είναι μικρουλάκι. Δύσκολες στιγμές. Πώς το διαχειριζόμαστε? Οφείλουμε να παραμείνουμε σταθεροί και νυφάλιοι, θα επαναλάβω εδώ. Θα ακούσουμε την αγωνία του παιδιού. Πραγματικά δεν σου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν σου αρέσει που θα φύγεις από το σπίτι και θα πας στο σχολείο. Όχι, όχι, θέλω να μείνω εδώ. Το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά και είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Όμως πρέπει να γίνει. Πρέπει να ανακτήσω τη γονική μου κυριαρχία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος το παιδί να ανταπεξέλθει μέσα αυτή τη συνθήκη όταν κι εγώ φοβάμαι και νομίζω ότι αυτό που βιώνει το παιδί μου θα το τραυματίσει. Ο φόβος ότι το σχολείο και η προσαρμογή θα προξενήσει στο παιδί μου ψυχολογικά τραύματα είναι από μόνος του τραυματικός. Και εδώ θα σας παραπέμψω να δείτε το βίντεο που έχουμε κάνει με την Άρια για την οριοθέτηση και μέσα εκεί ακριβώς μιλάμε για το κομμάτι της γονεϊκής κυριαρχίας και μιλάμε για όλο αυτό το κομμάτι της συμπεριφοράς των γονιών προς τα παιδιά για να έρχονται ισορροπίες στη θέση τους. Ναι, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους γονείς και να αντιμετωπίζουμε και οι ίδιοι τους εαυτούς μας σαν να είμαστε ακόμα παιδιά. Πρέπει να τη βρούμε τη γονεϊκή μας κυριαρχία. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Και του ρόλου μας. Και του ρόλου μας, ακριβώς. Οπότε, φυσικά και θα κατανοήσουμε τη μητέρα και το γονέα που δυσκολεύεται πάρα πολύ όταν το παιδί του κλαίει και ο ίδιος κλαίει και στεναχωριέται. Αλλά, έτσι, κάποιος πρέπει να πάρει το ρόλο εκείνου που βοηθάει να γίνουν τα πράγματα τα δύσκολα πιο εύκολα. Όχι πιο εύκολα, αλλά ότι αυτός είναι ο δρόμος. Κάποιος πρέπει να το δείξει. Μαμά, πονάει η κοιλιά μου. Κάθε πρωί, πριν ξεκινήσει το σχολείο, πονάει η κοιλιά μου. Και μπορεί να κάνω και μετό. Ναι. Και να είμαι χάλια, να είμαι άρρωστη. Δευτέρα Παρασκευή, γιατί Σαββατοκύριακο δεν με πιάνει κάτι. Ναι. Θα προσπαθήσω να ακούσω, εννοείται πως δεν θα σταθώ σε αυτό, θα ακούσω ότι κάτι σε απασχολεί. Θα ξεκινήσω όμως με το πονάει η κοιλιά σου, γιατί αυτό μου δίνεις. Πονάει η κοιλιά σου, Ναι, προτιμώ να μείνω στο σπίτι. Προτιμάς να μείνει σπίτι από τον απασχολείο. Ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες και μπορεί το παιδί να αρχίσει, θα το ακούσω. Γιατί μπορεί μέσα σε αυτό να υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να μοιραστεί, αλλά δεν ξέρει πώς. Ναι. Ας το ακούσω. Στο σχολείο θα πάμε. Θα σε ακούσω, αλλά στο σχολείο θα πάμε. Έτσι. Δηλαδή, θα ακούσω τα συναισθήματα του παιδιού, το τι βιώνει, τι έχει συμβεί εκεί. Αν είναι κάτι σοβαρό το οποίο εννοείται χρειάζεται παρέμβαση από τους γονείς, από τους εκπαιδευτικούς, αλλάζει τελείως το πλαίσιο. Αλλά θα δώσω χώρο να ακούσω τι είναι αυτό. Πολλές φορές τα παιδιά ξεκινάνε με κάτι και είναι κάτι άλλο. Οπότε το να είμαι εκεί και να ακούσω, ναι. Αυτό. Και τα παιδιά συνήθως όταν ανακουφιστούν, επειδή θα ακουστούν, επανέρχονται. Περνάει όπως όλοι μας. Κάνουμε προοδές. Δηλαδή, το σχολείο ανοίγει 11 του Σεπτέμβρη στην Ελλάδα. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ή την τελευταία εβδομάδα πριν το σχολείο κάνουμε πρόβα στο ξύπνημα, να ξυπνάμε στην ώρα τη σωστή για να μπαίνει και το βιολογικό ρολόι στη σειρά του. Δοκιμάζουμε λίγο να δούμε τη φάση, για ετοίμαστε την τζαντούλα σου να δούμε τι θα βάλεις μέσα. Εντάξει, και να γίνουν στην ώρα τους τα πράγματα δεν είναι κανένα κάτι που δεν θα είναι διαχειρίσιμο, δηλαδή. Ναι, καλά. Okay. Ναι. Σημαντικό, είναι, έχουμε... την ώρα σημαντικό είναι να έχουμε ενημερώσει τα παιδιά μας για τις αλλαγές που θα έρθουν, με απλές και στρογγυλές κουβεντούλες που θα καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στο εξής. Ποια θα είναι η συνθήκη του σχολείου, η έναρξη, η μέση, το τέλος, το κουδούνι αν τα παιδιά πάνε δημοτικό, θα τους εξηγήσουμε αν μπαίνουν πρώτη φορά στο δημοτικό το πώς λειτουργεί, το ότι θα έχουν άλλο ρόλο πια και έναν ρόλο ακόμα, θα είναι μαθητές, που σημαίνει επιπλέον υποχρεώσεις και μελέτη στο σπίτι. Δηλαδή τους εξηγούμε και τους δίνουμε λίγο το πλαίσιο που θα ακολουθήσει. Με απλές κουβέντες. Περνάμε και μια βόλτα από το σχολείο, αλλά δεν το κάνουμε και θέμα. Το συζητάμε δηλαδή... όλη μέρα. Το παιδί μου θα πάει στην πρώτη. Πες Γιωργάκη μου που θα πάει στην πρώτη, σ' αρέσει. Εντάξει, θα πάμε στην πρώτη, ναι, αλλά ναι, ας μην το κάνουμε και πολύ μεγάλο θέμα. Τα παιδιά πώς το βιώνουν αυτό όταν εμείς, τη δική μας την αγωνία, το στρες, αυτό το άγχος. Τελικά βιώνουν αυτή την αγωνία τη δική μας. Θα έρθει μια κατάσταση, okay, όταν το αντιμετωπίσουν μια φυσική συνθήκη, ας πούμε, που θα έρθει, έτσι θα το αντιμετωπίσουν και τα παιδιά. Ωραία. Όσο πιο πολύ έμφαση δίνω σε κάτι, τόσο πιο πολύ τα παιδιά υποψιάζονται, μα τι μπορεί να είναι όλο αυτό που γεμίζει με αγωνία τόσο πολύ τους δικούς μου. Προετοιμάζω εγώ το παιδί μου ακαδημαϊκά για το σχολείο? Όχι, okay. Είναι κάτι που
πολύ συχνά παρατηρούμε να γίνεται. Τα παιδιά να πηγαίνουν στην πρώτη δημοτικού και να είναι ήδη αναγνώστες, να ήδη να ξέρουν καλά, να γράφουν. Αλλά γίνεται και τα νηπιαγωγεία αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, ας τα νηπιαγωγεία και ό,τι κάνει το σχολείο ας το κάνει. Να μην ενισχύω αυτό. Γιατί τα παιδιά μετά θα μπουν σε μια τάξη όπου δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον που θα είχαν με ένα παιδί που τη διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής τη βιώνει ξαφνικά σαν μαγικά. Κοίτα πώς έγινε. Αυτό τον ενθουσιασμό τους τον παίρνουμε όταν προσπαθούμε από πριν να διαβάσουν και να γράψουν. Καλό θα είναι να προσέξουμε, γιατί η έναρξη της σχολικής ζωής είναι πολλές φορές συνυφασμένη με την υπερφόρτωση του προγράμματος των παιδιών με δραστηριότητες εξωσχολικές. Δηλαδή. Έτσι. Εκεί τι έχεις να πεις? Είναι okay να κάνουν τα παιδιά μας π.χ. στην πρώτη δημοτικού 3 δραστηριότητες τη βδομάδα? Ναι, είναι okay να επιλέξουν κάτι να κάνουν τα παιδιά, να είναι ένα. Γιατί τι κάνουμε? Καλύπτουμε τον πολύτιμο κενό και τελικά αυτό δεν βοηθάει στη μετάβαση. Γιατί δεν αφήνουμε εκείνο τον κενό χρόνο της επεξεργασίας των πληροφοριών που έχει λάβει το παιδί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το χρειάζεται αυτό. Το χρειάζεται βέβαια. Είναι δεν βαριέται. Εμείς δηλαδή σκεφτόμαστε οι γονείς μου, ρε, θα κάθεται σπίτι όλη μέρα και θα βαριέται. Ναι. Ας του βάλω μπαλέτο, ναι, προπόνηση, αγγλικά κοινωνικά. Αν εγώ σκεφτώ ότι θα πρέπει να βγάλω τα παιδιά μου από τη διαδικασία της βαρεμάρας και της πλήξης, ένας χρόνος ο οποίος είναι μόνο πολύτιμος, γιατί σε εκείνη τη φάση τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν, να φανταστούν, να μείνουν σε ένα κενό χρόνο ο οποίος δεν έχει καμία μορφή ικανοποίησης. Υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος δεν ικανοποιείται με κάτι. Αυτό είναι κάτι που τα παιδιά πρέπει να το βιώσουν. Η ρουτίνα και το πρόγραμμα στην καθημερινότητα των παιδιών είναι πολύ σημαντική, το γνωρίζουμε, είναι δοσμένο, έτσι. Όμως, είναι πολύ σημαντικό οι γονείς στην προετοιμασία μας για τα παιδάκια μας που θα πάνε στα σχολεία, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ακαμψία ενός προγράμματος δεν διευκολύνει. Τι λες ακαμψίες, πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα. Κάθε βράδυ κοιμόμαστε στις 9, σωστά? Ωραία. Σήμερα έχουμε παρέα. Θα κοιμηθούμε στις 10. Δεν έγινε και τίποτα. Okay. Να μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, αλλά οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν. Όταν εγώ αυτό το δώσω στα παιδιά, την αλλαγή τη δέχονται λίγο πιο εύκολα, γιατί έχουν ήδη καταλάβει ότι είναι κάτι που συμβαίνει. Και συμβαίνει και οι γονείς μου μένουν ατάραχοι. Ευελιξία. Ακριβώς. Δηλαδή είναι καλό το πρόγραμμα, καλή ρουτίνα, πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα που τους διδάσκουμε τελικά στο σπίτι είναι πιο σημαντική. Ένα άλλο θέμα. Πάει το παιδί στο σχολείο. Okay. Και βρίσκεται με έναν δάσκαλο, με μία δασκάλα. Το παιδί θα έρθει πίσω και θα φέρει την πληροφορία. Η δασκάλα μου είναι η χειρότερη του κόσμου. Μας έβαλε 2 ασκήσεις σήμερα. Και εγώ όλη μέρα θα πρέπει τώρα εκεί να κάνω γραμμούλες και κυκλάκια και δεν αντέχω, πονάει το χέρι μου. Και... Ο γονιός πώς διαχειρίζεται την πληροφορία που έρχεται για το δάσκαλο ή τη δασκάλα? Πολύ ωραία η πάσα που κάνεις, γιατί είναι ένα ζήτημα και αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο γιατί εμπιστευόμαστε την διαδικασία. Αν οι γονείς αρχίζουμε να υπονομεύουμε τη διαδικασία σχολιάζοντας αρνητικά συμπεριφορές ή πράγματα που δεν μας αρέσουν στον δάσκαλο ή στον εκπαιδευτικό. Α, εσύ τώρα αναφέρεις σε κάτι που αντικειμενικά έχω δει εγώ ίδιος, εγώ ίδια, ναι, σε κάτι μπορεί, που κάνει ο δάσκαλος ή η δασκάλα. Να αποφύγω αρνητικούς σχολιασμούς μπροστά στο παιδί αν αφορά τον εκπαιδευτικό. Γιατί αυτό πώς επηρεάζει το παιδί μας? Γιατί αυτό αφενός επηρεάζει την μετάβασή του, έτσι. Γιατί είναι ένα πλαίσιο στο οποίο η μητέρα μου δεν εμπιστεύεται, δεν είναι καλά εκεί η μαμά μου, άρα πώς γίνεται να είμαι εγώ? Είναι το μήνυμα δηλαδή. Ακριβώς. Και χαλάμε αυτή την ιεραρχία. Ο δάσκαλος διδάσκει, τα παιδιά διδάσκονται. Έτσι. Αυτό είναι απαράβατο, δεν πρέπει οι γονείς να το πειράξουμε, ακόμα και αν έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο με τον εκπαιδευτικό. Είναι προτιμότερο να κάνουμε κατηδίαν μια συνάντηση μαζί του, ουδέποτε αυτό να γίνει μπροστά στα παιδιά. Αν λοιπόν το παιδί μας κάνει παράπονα για τον εκπαιδευτικό, το ακούμε, αλλά θα πάρουμε το μέρος του εκπαιδευτικού και όχι του παιδιού. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες τώρα. Θα ακούσουμε το παιδί μας. Πραγματικά νιώθεις ότι είναι πάρα πολλά αυτά που σας έχει βάλει και πιέζεσαι. Ναι, γιατί είναι πολλές οι ασκήσεις και έχεις πάρα πολλή δουλειά να κάνεις. Ναι, και δεν θέλω και είμαι κουρασμένος. Okay. Παρ' όλα αυτά δεν
θα πούμε κάτι αρνητικό για τον δάσκαλο. Και δεν παίρνουμε θέση, ας πούμε. Όχι, δεν παίρνουμε θέση. Ναι, δεν παίρνουμε θέση, τουλάχιστον κατά του δασκάλου. Αυτό είναι ένα απλό πράγμα. Είναι μία απλή συνθήκη. Όταν έχουμε αντικειμενικά, ας πούμε, διαφωνούμε στο αξιακό πλαίσιο, π.χ. με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα. Mm. Κάτι κάνει που εμάς μας ενοχλεί πάρα πολύ μέσα μας. Πώς το διαχειριζόμαστε? Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Mm. Και δεν είναι και τόσο σημαντικό αν έχουμε αξιακές διαφορές με το δάσκαλο, γιατί τα παιδιά μας θα συναντήσουν και άλλους ανθρώπους που θα έχουν διαφορετικά αξιακά συστήματα. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει, θα πρέπει να συμφωνώ με τον δάσκαλο, τον καθηγητή, τον προπονητή, για να είμαι εντάξει και να είναι εντάξει το παιδί μου? Έχουμε διαφορετικές αξιακές πεπιθήσεις. Τι θα δούμε στο παιδί μας ώστε να ανησυχήσουμε πραγματικά πως κάτι κακό συμβαίνει στο σχολείο, είτε με συμμαθητές, είτε με το δάσκαλο ή τη δασκάλα, για παράδειγμα? Ναι, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας, πολλά έχουν ακούσει τα αυτιά μας και όλοι ανησυχούμε μη συμβεί το χειρότερο κακό, π.χ. της κακοποίησης, του bullying, της εκμετάλλευσης στο δικό μας το παιδί. Όταν μιλάμε για ζητήματα επιθετικότητας άλλων παιδιών, που είναι πολύ συχνό φαινόμενο στο σχολείο, το bullying που είναι επίσης πολύ συχνό φαινόμενο στα σχολεία, είναι πολύ σημαντικό γονείς, που δεν το είπαμε πριν, και εκπαιδευτική να υπάρχει μια συνοχή και συνεργασία. Η εκπαιδευτική, γιατί στον χώρο του σχολείου τα μάτια είναι των εκπαιδευτικών, δεν είναι του γονέα. Σωστά. Έτσι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ουδέποτε η άγνοια δεν πρέπει να είναι μια δικαιολογία, ότι δεν γνώριζε κάποιος, δεν γνώριζαν οι εκπαιδευτικοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση, τόσο των γονέων όσο των εκπαιδευτικών. Πώς θα το καταλάβω? Είτε με τις μη λεκτικές ενδείξεις που λέγαμε πριν, είτε με τις λεκτικές ενδείξεις. Πρέπει να μας επαγρύπνηση. Αλλά πρωτίστως πρέπει να έχουμε χτίσει μια καλή επικοινωνία και σχέση με το παιδί. Πρέπει να καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που βλέπω στο παιδί μου. Mm. Πρέπει να καταλαβαίνω ότι αυτή η συμπεριφορά του σημαίνει αυτό. Να. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη όμως, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που χτίζεται. Η σύνδεση, η επικοινωνία, το να καταλαβαίνω, να μπορούμε να έχουμε χρόνο να οι δυο μας να δούμε πώς είσαι, να σου πω πώς είμαι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ενώ ξεκινήσαμε με μία πρόθεση, εγώ δηλαδή, να δούμε τα παιδιά μας πώς θα τα διαχειριστούμε, ας αφήσουμε τα παιδιά στην ησυχία τους, Άρια. Ναι, 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 ναι. Και ας δούμε πώς θα διαχειριστούμε τον εαυτό μας. Είναι καθαρά δικιά μας δουλειά. Τα παιδιά κοιτούν με τον τρόπο που κοιτάει το δικό μας βλέμμα. Έτσι, οπότε όπως πέφτει η ματιά μας σε μια συνθήκη, θα πέσει και των παιδιών. Άρα νομίζω έχει μεγαλύτερη σημασία να ασχοληθούμε με αυτό που εμάς μας απασχολεί σε σχέση με τις μεταβάσεις, τις προκλήσεις και ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών μας, αυτό που εμάς μας κάνει να αγωνιούμε, τι είναι και γιατί. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!